Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το πλήστο του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα έχουμε την τέταρτη αγωνιστική για την Summer Evolution League και οι Retro Pacers αντιμετωπίζουν τους Dalai Lama. Οι Retro Pacers από τη μία, χωρίς νίκη μέχρι στιγμή στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα, 0 νίκες, 3 είτε συνολικά, ενώ από την άλλη Dalai Lama έχουν πανηγυρίσει δύο φορές, έχουν χάσει στην πρεμιέρα 2-1 το ρεκόρ τους. Πρώτο τρίποντο άστοχο από τους γηπεδούχους. Θα γίνει και το λάθος στην συνέχεια από τον Σέμπογλου. Πάμε να δούμε λίγο τις πεντάδες. Σέμπογλου, Ιωαννίδης, Καζαφέρης, Κουλαδάκης και Βαβακάρης ξεκινούν για τους Retro Pacers, ενώ από την άλλη για τους Dalai Lama έχουμε Μπέι, Μπαλατσό, Σωτηράκη, Αντώνη, Σωτηράκη, Βαγγέλη και Φλαπούρη. Στην πρώτη πεντάδα. Ένα δίποντο εύστοχο. Φλαπούρης είναι αυτός που θα ανοίξει το σκορ για το 0-2. Retro Pacers στην επίθεση. Δίποντο άστοχο από τον Καζαφέρη. Σωτηράκης. Retro Pacers. Δώσω ξανά. Σηκώνεται για 3, το χάνει. Μάζεψαν οι γηπεδούχοι. Θέλει να φύγει γρήγορα μπροστά ο Καζαφέρης, κλειστήκε στη γωνία. Σκαστή πάσα δυσκολεύει κάπως τον Μπουλαδάκη. Καζαφέρης στα 10. Θα πάρει ένα δίποτε υποπίεση. Βγήκε και αυτή η άμυνα από τους Dalai Lama. Η μπάλα στα χέρια του Βαγγέλη Σωτηράκη, ο οποίος αναλαμβάνει τώρα να περάσει στο κέντρο. Ρομπέις. Γυρίζει ο Μπαλατσός. Υπάρχει φάουλ. Πρωτοματικό αυτό για τους Retro Pacers. Πέρασε ωραία, έφτασε και μέχρι το καλάθι ο Φλαπούρης. Δεύτερο δικό του εύστοχο, δεύτερη δική του εύστοχη προσπάθεια. 0-4. Ιωαννίδης Σεμπογλου. Αφήσε έξω Καζαφέρης, θα σηκωθεί για 3. Βρήκε σίδερο. Σεμπογλου είναι εκεί για το επιθετικό rebound. Μπάλα στα αριστερά ξανά. Παίρνει τα βήματα, στέκεται στον αέρα. Ο Καζαφέρης δεν μπορεί να βρει στόχο. Παραμένει στο 0 οι Retro Pacers. Δεν έχουν καταφέρει ακόμα να σπάσουν το ρόδι. Καστή πάσα στο Φλαπούρη, ανενόχλητος κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Θα σκοράρει και πάλι για το 0-6. Όλοι οι πόντοι έχουν έρθει από τα χέρια του. Σεμπογλου. Κερδίζει το φάουλ. Κάνει ο Μπαλατσός. Και θα πάει τώρα στη γραμμή για δύο βολές και έχει και την ευκαιρία να βρει και τους πρώτους πόντους για τους Retro Pacers. Χάνει την πρώτη όμως. Θα βάλει την δεύτερη για το 1-6. Σωτηράκης, λίγο στην γωνία ο Μπέις για να εκτελέσει για 3, έβαλε λίγο περισσότερη δύναμη. Καζαφέρης βάζει ταχύτητα, τον σταματάει όμως με φάουλ ο Σωτηράκης, ο Αντώνης Σωτηράκης. Πάσα για τον Σέμπογλου από μέσα απόσταση, δεν μπορεί να σκοράρει. Μάζεψε ο Μπέις. Σωτηράκης στον Φλαπούρη. Σέμπογλου το παίζει, καλή άμυνα. Μπέις πάει από τα δεξιά. Πάσα απέναντι, δίποντο. Εύστοχο από τον Βαγγέλη Σωτηράκη για το 1-8. Σφύριγμα για να βγάλει ένα
ένα σταυρό νομίζω που έχει στο λαιμό του παίξει τον Retro Pacers. Τώρα συνεχίζεται το παιχνίδι. Λαδάκης στον Σέμπογλου με τον Μπέ εκείνος μπροστά του. Καζαφέρης, 8 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Χτυπάσα για τον Σέμπογλου, έχει πλάτη στο καλάθι, τώρα θα γυρίσει πρόσωπο, δεν μπορεί να σκοράρει. Μπαλά στον Σωτηράκη. Θέλει να πετύχει να οργανώσει την άμυνα. Λαπούρης πήρε το τρίποντο εδώ στον Σωτηράκη. Προσποίηση και κάνει βήματα. Ιωαννίδης στον ένα πόντο μέχρι στιγμής οι Retro Pacers. Με μια βολή του Σέμπογλου έχουν καταφέρει να σκοράρουν μόνο. Ο Ιωαννίδης δεν θα τα καταφέρει ούτε τώρα. Λαμπούρης θα το βάλει και αυτό. Πάρα πολύ ωραίο ξεκίνημα από τον Λαμπούρη. 8 πόντους από τους 10 έχουν έρθει από τα χέρια του. Τους άλλους δύο τους έχει βάλει ο Βαγγέλης Σωτηράκης. Τρίποντο του Καζαφέρη, δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Βάζει ο Σωτηράκης τώρα, παντώνει ο Σωτηράκης. Ένα τρίποντο από το πλάι, όχι για δύο είναι τελικά, πατούσε γραμμή ο Βαγγέλης. 1-12. Σαφώς καλύτερη εικόνα από τους άλλα εκλάμασα αυτά τα πρώτα λεπτά. Καζαφέρης. Αυτή του πάσα δεν θα περάσει. Φούρης γυρίζει, ψάχνει επιλογές, αφήνει τον Σωτηράκη. Ρομπέις. Μια δύσκολη προσπάθεια από τον Φλαπούρη. Προλαβαίνει την μπάλα, αφήνει και στον Μπέι. Και ο Σωτηράκης με το ένα χέρι δεν θα σημαδέψει σωστά. Προσπάθησε εκεί ο Φλαπούρης στον αέρα. Δεν κατάφερε να σκοράρει. 3 και 10 ακόμα για το φινάλε της πρώτης περιόδου. Σέμπογλου δεν μπορεί. Πλησιάζει ο Σωτηράκης, η πάσα έξω. Βαγγέλης Σωτηράκης εκεί ανάμεσα σε πολλά κορμιά. Κερδίζει το φάουλ του, έχει κάνει ο Σέμπογλου. Και είναι και το πρώτο για τους Retro Pacers. Έχουμε και διακοπή για το πρώτο time out της αναμέτρησης. Επιστρέψαμε μετά το time out με τον Βαγγέλη Σωτηράκη να είναι στην γραμμή για την πρώτη βολή του. Είναι άστοχη, παραμένει το 1-12. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, την οποία θα βάλει 1-13. Ιωαννίδης. Μπουρμπον. Θα πάρει το πρώτο του σουτ, κάνει airball. Μπεκρής, ο οποίος έχει περάσει το μάτσο για τους Γαλά Εκλάμα. Λαφούρης και Βαγγέλης Σωτηράκης δεν θα διστάσει να σηκωθεί. Αστοχή όμως και μαζεύει το μακρινό rebound ο Βαμβακάρης. Μπάλα στα χέρια του Ιωαννίδη. Σέμπογλου πλησίασε, έκανε το ανάποδο lay-up. Μάζεψε το rebound ο Μπεκρής, έψαξε τη μακρινή πάσα, δεν την ρίσκαρε όμως. Σέμπογλου, Σωτηράκης. Πήρε ο Αντώνης Σωτηράκης στα 10, πάσα πίσω από την πλάτη. Ένα σούτ από τη γωνία του Μπεκρή. Θετικό rebound του Βαγγέλη Σωτηράκη. Μπάλα παραμένει στα χέρια των άστρων. Ένα τρίποντο από την κορυφή. Μένει και βγαίνει μπάλα. Μάζεψαν οι Retro Pacers. Σέμπογλου βλέπει μόνο αυτές τις πανέλες μπροστά του. Δεν επιλέγει να πάει σε κάτι γρήγορο. Φινίσει τον Βαμβακάρη. Καζαφέρης. Σταματάει την τρίπλα.
πάσα του δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή. Μπέι στα αριστερά. Βλέπει απέναντι τον Σωτηράκη. Έχει και χώρο και χρόνο για να σημαδέψει. Δεν θα το κάνει σωστά. Θετικό rebound του Φλαμπούρη, ακόμα ένα για τους Δαλάη Κλάμα. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Μόλις βγήκαμε. Νέο τρίποντο, αστοχό και αυτό. Μπέις. Ούτε αυτός θα το βάλει. Μαζεύουν τελικά και καθαρίζουν την άμυνα. Οι γηπεδούχοι με τον Ιωαννίδη. Σεμπογλου βρήκε λίγο χώρο, σηκώθηκε για δύο. Και αυτό είναι το πρώτο κανονικό σε εισαγωγικά καλάθι των γηπεδούχων. 3-13. 27 δεύτερα είναι να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Καταφέρνουν να σκοράρουν οι γηπεδούχοι. Πέρα από την βολή που είχε πετύχει ο Σεμπογλου. 13 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Retro Pacers. Καζαφέρης στα 4 σηκώνεται. Δεν μπαίνει το καλάθι. Και φτάνουμε στο φινάλε της περίοδου με το σκορ στο 3-13. Πήγαμε μόλις και στην δεύτερη περίοδο. Το συν 10 η Δαλάη Κλάμα. 3-13 το σκορ, σαν χαμηλά έχουν μείνει οι Retro Pacers, οι οποίοι στην πρώτη περίοδο δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ επιθετικά. Τρεις πόντοι έχουν έρθει όλοι από τον Σεμπογλου. Μια βολή και ένα δίποντο. Αυτούς τρεις πόντους των γηπεδούχων. Άρα τώρα πέρασε εκτός. Αυτή είναι για τους Retro Pacers. Συνέχεια στο μάτς με τον Καζαφέρη. Θα το πάρει από την δεξιά πλευρά. Θα το βάλει κιόλας. Με το 5-13. Σωτηράκης. Στον Σταυρόπουλο, ο οποίος έκανε το λάθος στην συνέχεια. Είναι και το πρώτο ματικό από τους Δαλάη Κλάμα. Καταφέρει σε Βανέφερη, ο Ανίδης. Μένει ψηλά ο Σταυρόπουλος να τον πιέσει. Είναι ο Σεμπογλου, ο οποίος έμεινε με τον Φλαμπούρη, τον έβαλε μέσα, κέρδισε και το φάουλ. Και έχουμε βολές για τον παίκτη των Retro Pacers. Μέσα η πρώτη, 6-13. Κάνει την δεύτερη, ο ίδιος όμως θα μαζέψει. 14 δευτερόλεπτα έτσι για τους Pacers. Μπουρμπόν βγήκε στην περιφέρεια για να πάρει το τρίποντο, εύστοχος. 9-13, σιγά σιγά οι γηπεδούς αρχίζουν και μαζεύουν την διαφορά. Στο μείον 4 φτάνουν πλέον. Με τους άσπρους να μην έχουν καταφέρει να σκοράρουν μέχρι στιγμής στην δεύτερη περίοδο. Ο Μπεκρίς πήρε το φάουλ. Είναι και το τρίτο φάουλ αυτό για τον Σεμπογλου. Ενώ ο Μπαλάτσος επέστρεψε για τους Δαλάη Κλάμα, ο Σεμπογλου τώρα θα αποσυρθεί για να πάρει την θέση του Βαμβακάρης. Μπεκρίς έμεινε μόνος στη γωνία, δεν πήγε κανείς πάνω του. Δεν τυμώνεις όμως την άμυνα των γηπεδούχων. Ιωαννίδης. Σταυρόπουλος βγαίνει ψηλά. Μπουρμπόν σε ακόμα ένα τρίποντα, αυτή τη φορά θα το χάσει. Μαζί ο Μπαλατσός.
Μεκρής, παρακεντρευμένη πάσα θα κλέψει τελικά ο Μπουρμπόν. Ξαφνική συμπαίκτη για βοήθεια. Αυτή Γιωργάρα. Μπουρμπόν για τρεις, το χάνει. Μακρόπουλος, παραλίγο να έχουμε ένα νέο λάθος εδώ από τις Δαλάη Κλάμα. Σε τρέξει θα περάσει. Βγήκε απέναντι τον Μπέι. Θα το πάρει, θα το βάλει κιόλας. 9-16. Καζαφέρης στη γραμμή. Μέσα η πρώτη. Ετοιμάζεται και για την δεύτερη, την οποία θα χάσει 10-15 το σκορ. Πέρασε ο Μπέις. Το πλάι δεν θα βάλει πολύ δύναμη ο Σταυρόπουλος. Αλλά αυτός θα κοπεί αντικανονικά όμως. Παρατηρήσεις και στις δύο ομάδες από τον ρέφερι. Γιατί υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες και στις δύο πλευρές. Σειρά του Παλατσίου τώρα να εκτελέσει από την γραμμή της φιλανθρωπίας. Στόχος στην πρώτη. Κάνει και την δεύτερη Σταυρόπουλος όμως θα πεδίξει, θα μαζέψει το rebound. Σωτηράκης. Σε μαρκαρίστηκε, μπήκε και βγήκε όμως η μπάλα στην προσπάθειά του. Ο Ιωαννίδης. Ζήτησε ο Μπουρμπόν. Γιωργάρας για δύο. Θετικό rebound. Καζαφέρης. Κάνει σταυρωτές εκεί μπροστά στον Σωτηράκη. Έπαιξε με τον Γιωργάρα. Ζητάει επίμονα εκεί ο Μπουρμπόν. Δεν του έδωσε την πάσα ο Γιωργάρας. Ανάμεσα από τρεις. Βάλε κραβιές εκεί ζητώντας φάουλ. Δεν υπήρξε κάτι αντικανονικό όμως σύμφωνα με τους διαιτητές. Με αριθμητικό πλεονέκτημα στην άλλη πλευρά. Η Δαλάη Κλάμα. Καλάθι και φάουλ από τον Μπεκρή. Έμεινε μόνος εκεί. Στην άμυνα ο Μπουρμπόν, περικυκλωμένος από παίκτες στον Δαλάη Κλάμα. 10-17 πλέον και ο Μπεκρής έχει δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Αστόχη στην βολή του. Καζαφέρης. Και ο Μπέιζης για βοήθεια, Σταυρόπουλος μένει πάνω του. Εσχωρείται, ο Σωτηράκης ήταν στην άμυνα. Μπεκρής αποφεύγει την πίεση του Βαμακάρη. Σωτηράκης στον Μπέι. Πάει προς τα μέσα. Μπαλά φτάνει στον Μπέι και πάλι. Ένα μακρινό τρίποντο, στα 5 δευτερόλεπτα η μπάλα στο σίδερο. Διεκδικήσουμε εκεί η μπάλα έξυπνα ο Μπεκρής. Θα πετάξει την μπάλα στο σώμα του Μπουρμπόν. Η μπάλα είναι για τους Δαλάη Κλάμα. Αστόχο το τρίποντο. Σπύρωμα Μακάρης. Η μπάλα στα χέρια του Καζαφέρη. 5,5 λεπτά ακόμα για να πάμε στο ημίχρονο, στο 10-17 η Δαλάη Κλάμα σταθερά μπροστά από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Βλαδάκης θέλει να πάει προς τα μέσα. Το φάουλ έχει γίνει από τον Σταυρόπουλο και όχι από τον Μπαλατζό. Είναι και το τέταρτο που κάνουν οι σημερινοί φιλοξενούμενοι, 3-4 τώρα τα ομαδικά.
Κασελαδάκης χάνει την πρώτη. Χάνει και την δεύτερη. Το rebound στα χέρια του Μπαλατσού, Σωτηράκης τώρα. Στην επίθεση Δαλάη Κλάμα. Σηκώνεται για δύο, εύστοχος. 10-19. Καταφέρει, στέχνει την επίθεση. Συνεργάζεται με τον Μαμβακάρη. Δεν θα το κάνει το χατήρι εδώ η μπάλα. Βαγγέλης ο Τυράκης τώρα για τους άσπρους. Σταυρόπουλος θα υψώσει. Και εδώ άτυπος ο παίκτης των γηπεδούχων. Καταφέρεις. Σηκώνεται για δύο. Μεκρύς μάζεψε και ίδιος κολλάς φαίνεται το κέντρο. Έστρεψε και ο Γουρμόν στην επίθεση, στην άμυνα, με συγχωρείτε, base. Φίλει στο πλάι, Βαγγέλης Σωτηράκης, σημαδεύει και πάλι σωστά. 10-21 με τον Βαγγέλη Σωτηράκη, ο οποίος εξακολουθεί να είναι δραστήριος. Στο σύνε 10 πλέον. Οι φιλοξενούμενοι. Γιοργάρας κάνει ένα βηματάκι πίσω. Εδώ θα σταθεί τυχερός. Στο πλάι έτοιμος να περάσει το μάτς κεφάλι. Ο Φλαμπούρης για τους φιλοξενούμενους. Πήρε τώρα ο Καζαφέρης. Θα κοπεί με φαουλ από τον Σωτηράκη. Στα γιατί αθλητικό Καζαφέρης, απλό φαουλ έχει δοθεί από τους διαιτητές, ενώ Σεμπογλου και Ιωαννίδης παίρνουν και πάλι στο παρκέ. Καζαφέρης βάζει την πρώτη. Σωτηράκης. Κόβει την πάσα ο Μπουρμπόν. Στα 13 δευτερόλεπτα το ρολόι της επίθεσης στον Δαλάη Κλάμα. Ο Μπαλατσός στην περιφέρεια. Περιφέρει με χέρι στον Φλαμπούρη. Σηκώνεται αυτός υπό την πίεση του Γιοργάρα. Βγήκε η άμυνα, ο Γιοργάρας τώρα θέλει να τρέξει. Κλείνει ο Σωτηράκης. Διασμός. Πάσα στον Σεμπογλου. Δεν μπορούσε να καταφέρει κάτι από εκεί, από εκείνη την θέση. Μπεκρή σταματάει, παίρνει ένα γρήγορο τρίποντο, δεν θα το βάλει. Λαδάκης. Στη γωνία Μπουρμπόν άφησε στον Γιοργάρα από κοντά με τη βοήθεια του ταμπλό. 14-21. Δύο και 25 ακόμα για να ολοκληρωθεί και η δεύτερη περίοδος. Το μείον 7 πλέον. Οι Retro Pacers του είναι 7 Δαλάη Κλάμα, οι οποίοι θα πάρουν ένα επιθετικό rebound εδώ με τον Μπαλατσό. Δεν μπορείς εκείνος στην συνέχεια να εκτελέσει σωστά. Σεμπόγλου πήρε κόπη και στα ίσα από τον Μπεκρή, όμως θα διεκδικήσει και πάλι την μπάλα ο ίδιος. Αλλά ο πάσα θα καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Αντώνης Σωτηράκης θα μπει και πάλι στο παρκέ, στη θέση του Σταυροπούλου. Και αφήνει τώρα στον Βαγγέλη.
για να οργανώσει εκείνος την επίθεση. Σουτυράκης, σταματάει την τρίπλα. Σηκώνεται κατευθείαν ο Φλαπούρης, δεν ήταν καλή η εκτέλεσή του. 1 και 34 ακόμα. Μπουρμπούν, χωρίς δεύτερη σκέψη, εκτελεί. 17-21. Πλησιάζουν τώρα στο μείον 4 οι Retro Pacers. Μαζεύουν τη διαφορά που είχε δημιουργηθεί από την πρώτη περίοδο. Σπυράκης. Πάει προς τα μέσα ο Φλαπούρης, βρήκε τον διάδρομο, τον εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Καλάθι και φάουλ, 17-23 πλέον. Τον Φλαπούρη να πηγαίνει και στη γραμμή. Τέταρτο ομαδικό των Retro Pacers, κάθε φάλο από εδώ και πέρα θα είναι βολές και για τις δύο ομάδες. Αστοχή βολή, Μπεκρή σε καλύτερη θέση. Σπύρος Σωτηράκης. Στα δευτερόλεπτα, πάει προς τα μέσα, δράνει εδώ η άμυνα των Retro Pacers. Δεν αξιοποίησε την ευκαιρία του όμως ο Σωτηράκης. Αν και έφτασε σε θέση βολής. Συνέχεια με Πουλαδάκη, 46 δευτερόλεπτα ακόμα. Παίζει με πλάτη ο Ιωαννίδης, γυρίζει κοντρά σε δύο. Ο Σωτηράκης έχει όρθιο το βλέμμα του, ζητάει κάποια κίνηση. Ο Μαλατσός παλεύει να πάρει θέση από τον Σέμπογλου, σου για δύο πόντους. Μπουρμπών μαζέψε. Γυρίζει ωραία και ξεφεύγει ο Γιωργάρας. Πάει προς τα μέσα, χαμένο lay-up. Στο έδαφος ο παίκτης τον αλλάει κλάμα. Έχουμε φάουλ. Το έχει κάνει ο Σεμπογλου. Και έχουμε βολές για τον Φλαπούρη. Ανίδης το έχει κάνει τελικά, όχι ο Σεμπούγλου. Και είναι και το πέμπτο για τους γηπεδούχους. Κλαπούρης βάζει την πρώτη, 17-24. Αστοχή στην δεύτερη. Με ένα χτύπημα θα βγάλει την μπάλα στην περιφέρεια. Κρατούν τώρα η Δαλάη κλάμα για τελευταία επίθεση, 8 δευτερόλεπτα. Σωτηράκης τσεκάρει το ρολόι. Θα το πάρει από το σπίτι του. Δεν θα το βάλει όμως. Και έτσι κλείνει η δεύτερη περίοδος με το σκορ στο 17-24 υπέρ των Δαλάη κλάμα. Για να μπούμε και στην τρίτη περίοδο, η οποία βρίσκει μπροστά τους Δαλάη κλάμα με 17-24. Οι Retro Pacers κατάφεραν να μαζέψουν κάπως την διαφορά στην δεύτερη περίοδο. Μείωσαν ακόμα και στους 4 πόντους, τώρα βρίσκονται στο μείον 7. Base. Σωτηράκης. Και απέναντι τον Αντώνη Σωτηράκη, Μπέις βρεθήκε μόνος στην περιφέρεια και εκτέλεσε για το 17-27. Η διαφορά ανεβαίνει και πάλι γρήγορα σε διψήφιο νούμερο. Μπουρμπών, Σεμπογλου, ανάποδο lay-up, βρέθηκε στο παρκέ, έβαλε το καλάθι στο διαμέσου να τον σηκώσει ο Μπέις. 19-27. Αντώνης Σωτηράκης. Παλέφη για τον Σέμπογλου, πήγε όμως τον Σωτηράκη, ο οποίος δεν μπόρεσε να την συγκρατήσει. Κάθισε και εκεί ο Καζαφέρης. Σε λάθος ρακέτα όμως. Μπουρμπών.
Σωτηράκης πετάει εκτός την μπάλα. Μπουρμπον από την κορυφή. Βεβαίνει το καλάθι. Βάζει ωραία το κορμί του ο Σωτηράκης, το οποίο μαζεύει το rebound, φεύγει και στην άλλη πλευρά. Ο Σωτηράκης έχει χρόνο να σημαδέψει. Δεν θα ευστοχίσει. Μπάλα στα χέρια του Καζαφέρη. Πάει στο coast to coast. Θα σκοράρει. 21-27. Έχειρος Καζαφέρη. Διαφορά στους 5 πλέον. Ο Καζαφέρης καστύπασε για τον Σέμπογλου από την πίεση του Μπέι. Όπως παραδέχεται ο ίδιος ο Γιωργάρας, εκείνος έβγαλε εκτός. Σωτηράκης. Λαπούρης του δίνει ξανά. Βαγγέλη Σωτηράκη συνεργάζεται με τον Αντώνη. Παρακινδυνευμένη πάσα, πέρασε όμως στο Φλαπούρη. Φεμπέης αφήνει στον Σωτηράκη, αυτός θα εκτελέσει τα 3 δευτερόλεπτα. Βάλε στα χέρια του Γιωργάρα. Καταφέρεις. Φτιάχνει χώρο ο Γιωργάρας, τον εκμεταλλεύεται για να σκοράρει για 3, 24, 28. Σωτηράκης, πάσα του έφτασε στον Φλαπούρη, γυρίζει ωραία, το βάζει. 24-30. Καζαφέρης. Πάει μέχρι το τέλος, παλεύει για το rebound, το οποίο θα το μαζέψει τελικά ο Σωτηράκης. Έχει τον Σέμπογλου μπροστά του, ζητάει ο Μπέις. Αντώνης Σωτηράκης στο lay-up. Άστοχο, μαζέψε ο Λαμπούρης τελικά. Αλλάζει ωραία κατεύθυνση, πάει προς τα μέσα. Δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Δεύτερη ευκαιρία, τον Μπαλατσό. Αυτός θα πετύχει το καλάθι για το 24-32. Λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Γιωργάρας σηκώνεται για 2. Λαπούρης δυναμικά μαζεύει. Στην κορυφή ο Φλαπούρης. Τον έκλεισε ο Γιωργάρας. Το ύψος των βολών ο Σωτηράκης. Θα πάρει το δίποτο. Δεν μπήκε. Καζαφέρης. Παλάει μέχρι την άλλη ρακέτα. Δεν σκοράρει όμως ούτε αυτός. Λαμπούρης ζήτησε ο Μπέις απέναντι. Τρίποντο μπροστά τον Σέμπογλου. Το βάλε. 24-35. Απομακρύνονται ξανά σε 11 πόντους. Καλά η κλάμα. Και έχουμε time out για τους Retro Pacers. Στον Άγιο Νικόλαο, 4 και 10 πριν να ολοκληρωθεί και η τρίτη περίοδος. Η Δαλά, η Κλάμα καταφέρουν να ξεφύγουν και πάλι σε διψήφιο νούμερο, 24-35 το σκορ. Κάστη πάσα πέρασε για τον Σωτηράκη και αυτός βρήκε τον Πεκρή. Σταυρόπουλος δεν πέρασε η πάσα του. Σέμπογλου πάει στενασμέναν, θα σκοράρει με τα αριστερό lay-up. 26-35. Σταυρόπουλος. Σωτηράκης το θέλει το σουτ. Δεν κατάφερε όμως να φέρει.
τρίποντο. Καζαφέρης. Με τον Σωτηράκη πάνω κολλημένο. Σεμπούγλου αφήνει έξω. Προσπίθε τον Ιωαννίδη. Τώρα θα πάρει την εκτέλεση με τη βοήθεια του ταμπλό. Θα κάνει το 28-35. Ωραία συνεργασία Σωτηράκη Μπέκρη. Υπάρχει φάουλο τον Γιωργάρα. Και έχουμε και βόλες για τον Μπέκρη. Αυτό είναι και μόλις το πρώτο φάουλο που βλέπουμε στην τρίτη περίοδο. Εν τω μεταξύ επέστρεψε στην θέση του Σεμπόγλου για τους Retro Pacers. Κάνει την πρώτη ο Μπεκρής, παραμένει το 28-35. Θα χάσει και την δεύτερη. Δεν πήραν τίποτα από αυτό το ζευγάρι βολών οι φιλοξενούμενοι. Δεν αλλάξει και το σκορ επίσης. Θα είναι επιλογές. Βρήκε και τον Γιωργάρα. Θα γυρίσει μπροστά στο πρόσωπο του Μπεκρή. 30-35. Σωτηράκης. Ύψωσε. Έφτασε η πάσα στον Μπεκρή. Θα κοπεί αντικανονικά να δούμε ποιος έχει κάνει το φάουλο όμως. Ο Καζαφέρης, όπως έδειξε χαρακτηριστικά ο ρέφερι. Αυτός είναι που έχει κάνει το δεύτερο ομαδικό των γηπεδούχων. Μπέκρης αυτή τη φορά θα βάλει την πρώτη για το 30-36. Θα βάλει και την δεύτερη για το 30-37. Καζαφέρης, Μπουρμπόν, Κανέρμπολ. Πήρε ο Σωτηράκης, Λαμπούρης, πάσα πίσω από την πλάτη, θα βρει τον Μπέι για να σηκωθεί εκείνος για τρεις. Ψηλότερα και θα κερδίσει τη μονομαχία στον αέρα ο Λαμπούρης. Θα βάλει και το καλάθι για το 30-39. 40 ακόμα για να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Τρίποντο του Ιωαννίδη, άστοχο. Βάζεψε ο Φλακούρης. Σωτηράκης. Ο Φλακούρης, εξαιρετική κίνηση, πάρα πολύ όμορφο καλάθι από τον Φλακούρη. Έκανε τα μαγικά του. Έβαλε ακόμα ένα καλάθι για το 30-41. Το highlight του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Αυτή η πάρα πολύ όμορφη ενέργεια του παίχνων Αλάι Κλάμα, το οποίο θα φέρει και πάλι στο σύνεδρο για την ομάδα του. 1 και 10 πριν να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Ο Πουλαδάκης θα επέστρεψε στο παρκέ στη θέση του Γιωργάρα. Καζαφέρης πήγε προς τα μέσα, δεν θα πετύχει το καλάθι, θα μέτρα για να έμπαινε. Θα βολευτεί με τις δύο βολές του. Βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και θα μπορούσε άνετα να σκοράρει. Δεν τα καταφέρει όμως, χάνονται και αυτά. Θα εκτελέσει τώρα την πρώτη. Άστοχα, παραμένει το 30-41. Χάνει και την δεύτερη. Περνάει αυτή η επίθεση χωρίς κάποιον πόντο για τους Retro Pacers, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Σωτηράκης στον Μπέι, ζήτησε ο Φλαμπούρης. Ο Σωτηράκης στο δίποντο, άστοχο. Μπουρμπόν, επιλέγει τον Ιωαννίδη. Πέρασα την άμυνα του Σταυρόπουλου, θα πέσει πάνω του παίξτον Αλάι Κλάμα.
και έχουμε το φάουλ που είναι και το δεύτερο για τους άσπρους. Ιωαννίδης παίρνει και εκτελεί μετά την τρίπλα. Μεκρής μαζεύει ψηλά. Κρατάει για τα 17 δευτερόλεπτα της επίθεσης του Ανταλάη Κλάμα. Στα 9 τώρα το ρολόι. Σωτηράκης, αυτός θα πάρει το σουτ. Θετικό rebound του Σταυρόπουλου, εκτελεί αμέσως. Προλαβαίνει και ο Φλαπούρης, μάχες. Δεν θα κερδίσει κάτι η Ανταλάη Κλάμα και με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε στο φινάλε και της τρίτης περίοδου. 30-41 το σκορ. Ξεκίνησε και η τέταρτη περίοδος του παιχνιδιού. 10 λεπτά ακόμα για να δούμε ποιος θα είναι η νίκη της σημερινής αναμέτρησης. Μέχρι στιγμής η Ανταλάη Κλάμα έχουν διαχειριστεί άψογα το προβάδισμα που έχουν πάρει από το πρώτο δεκάλεπτο και τώρα θα βρεθούν στο συν 14, παρακαλώ, με την τρίποντη εκτέλεση του Μπέι. 30-44 πλέον στο συν 14 σημερινή φιλοξενούμενη Καζαφέρης. Μπουρμπον έπαιξε με τον Βαμβακάρη για να καλό το σούτου. Βάλα στα χέρια του Σωτηράκη. Λεϊς Βαλατζός θέλει να βάλει μέσα τον Βαμβακάρη. Επιλέγει την πάσα ο Μπεκρής. Ο Σωτηράκης θα το πάρει. Δεν μπαίνει το καλάθι. Αντιδράει. Θα βάζει με εντύχητο εκεί πέρα ο Σωτηράκης. Αγανακτισμένος Καζαφέρης. Μπουρμπόν θα σηκωθεί, θα το βάλει. 33-44. Για την επίθεση της ομάδας τώρα ο Άντωνης Σωτηράκης. Μέχρις έχει βάλει στην πλάτη τον Μπουρμπόν. Θα γυρίσει ωραία, θα ξεφύγει, θα τελειώσει και τη φάση για το 33-46. Μπουρμπόν ζήτησε την μπάλα για να πάρει το τρίποντο, αυτή τη φορά όμως δεν θα το βάλει. Σωτηράκης φτάνει μέχρι την άλλη πλευρά. Έπιασε ανοργάνωση την άμυνα των Retro Pacers, δεν καταφέρω όμως να σκοράρει. Θα σταματήσει τώρα την φορά του αντιπάλου το Μπέις με το φάουλ. Σεμπογλου περνάει στο μάτς στη θέση του Βομακάρη. Φέρεις την εξυζητήνη συνέχεια στο παιχνίδι. Τον κυνηγάει εκεί ο Μπέις. Μπάλα θα φτάσει και πάλι στα δικά του χέρια. Γυρίζει, θα το χάσει ξανά. Σωτηράκης. Πειραντώνει Σωτηράκης. Ζητάει ο Μπαλατζός, ο οποίος τα βάζει εκεί με τον Σέμπογουλ. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ στον Αντώνη Σωτηράκη. Έχει κερδίσει από τον Πουλαδάκη αν δεν κάνω λάθος, ενώ ο Φλαπούρης επιστρέφει στην θέση του Μπαλατζού. Μέσα η πρώτη. 33-47. Χάνεται η δεύτερη, επιθετικό rebound όμως από τον Μπεκρή, ο οποίος θα γυρίσει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τρεις πόντοι από δύο διαφορετικούς παίχτες στην συγκεκριμένη φάση. 33-49. Ιωαννίδης. Τρίποντο από τον Μπουρμπόν, θα το βάλει. 36-49. Σωτηράκης. Θα γίνει το λάθος τελικά. Μπάλα πέρασε εκτός από τα χέρια του Αντώνη Σωτηράκη. Καζαφέρης.
καταφέρει αυτή τη φορά. Δεν θα σκοράρει. Ο Κρίς δεν θα βιαστεί, αφήνει στον Βαγγέλη Σωτηράκη. Βέις. Ο Αντώνης Σωτηράκης θα πάρει το τρίποντο, θα το βάλει. Το έψαχνε το σύνορα, το βρήκε τώρα. 36-52. Μπουρμπον ύψωσε, Μπέκρης όμως εκεί έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα. Βάζει όμως στη συνέχεια, δεν είναι εξίσου καλή. Καζαφέρης, 3-1-2-3. Πάει μόνος του, δεν θα τελειώσει καλά. Σε άμυνα των Retro Pacers, τρεις παίκτες αφημένοι στην άλλη πλευρά. Θέλω να εκμεταλλευτούν το αριθμητικό πλεονέκτημα με τα λαϊκλάμα, θα το κάνουν άψογα. Φλακούρης θα σκοράρει, 36-54. Μπουρμπον από κοντά το χάνει. Και μπάλα στο χέρι του Βαγγέλη Σωτηράκη. Ο Καζαφέρης. Σωτηράκης. Σουτάρει για δύο, το βάζει. 36-56, αρχίζει και ζεσταίνεται ο Αντώνης Σωτηράκης. Τύχει τώρα γύρισε, είναι με το μέρος του. Γιωργάρας. Μπουρμπον. Γυρίζει, πασάρει. Γιωργάρας θα σουτάρει, δεν θα το βάλει όμως. Ψηλότερα ο Σέμπογλου. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Μπέκρη. Φάουλ νούμερο 2. Ζαία του Δαλάη Κλάμα. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη, 2-2. 38-56. Τελευταίο 5 λεπτό και επίσημα στο παιχνίδι μας. Σε απόσταση 18 από τον πλέον η Δαλάη Κλάμα και αγκαλιά με την νίκη. Μπουρμπον μαζεύει το rebound. Με Κρίστον καταδιώκει. Θα γίνει το πιέσμα τελικά, όχι διορθώνει ο Σεμπογλου. Ιωαννίδης στο τρίποντο. Με άστοχο προλαβαίνει ο Βαλατζός και μαζεύει. Τώρα ψάχνει βοήθεια, βλέπει τον Μπέκρη. Και εκείνος αφήνει στον Σωτηράκη με τη σειρά του. Σωτηράκης ανεβάζει ταχύτητα, φτάνει μέχρι μέσα. Πετύχει το καλάθι, 38-58. Ιωαννίδης. Μπάλα κατέληξε στα χέρια του Μπουρμπον, εκτέλεσε αυτή για 3. 41-58. Σωτηράκης. Πάσα του έσα στον Μπεκρή. Νέο δίποντο, εύστοχο και αυτό, 41-60. Ιωαννίδης σε φεύγει από τον Σωτηράκη, Σέμπογλου πήρε θέση και δείχνει και το φάουλο από τον Μπεκρή, χαμηλά. Ο Μπεκρής θα πέρασε εκτός τώρα για να πάρει την θέση του ο Σταυρόπουλος. Μπαλά έξω, Μπουρμπον χωρίς να το σκεφτεί πολύ πήρε το τρίποντο, δεν το βάλω όμως αυτή τη φορά. Σωτηράκης. Κάνει βηματάκι πίσω. Έπαιρε την εκτέλεση, επέλεξε τον Σταυρόπουλο. Θα υψώσει εκείνος.
αλλά στα χέρια του Μπουρμπόν. Ζητάει από τον Γιωργάρα να κάνει την κίνηση. Δεν θα περάσει όμως την πάσα γιατί κατάλαβε ο Φλαμπούρης. Σωτηράκης έχει χορό. Λέγει τον Αντώνη. Άστοχη προσπάθεια. Σε Μπούγουλ καθαρίζει. 2 και 40 ακόμα. Βλέπουμε σιγά σιγά προς το φινάλε. Γιωργάρα θα γυρίσει με τα αριστερό. Σταφιάτικος. Φλαπούρης άφησε τον Σωτηράκη. 41-62 σκορ πλέον. Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει όσον αφορά τον νικητή. Απλώς με να δούμε ποια θα είναι και η τελική διαφορά του παιχνιδιού. Σταυρόπουλος θα το χάσει εκεί κοντά στη ρακέτα. Μπουρμπον. Νέο λάθος. Σταυρόπουλος έχει μείνει ο Μπαλάτσος ξεχασμένος στην άλλη πλευρά. Θα φτάσει μέχρι το lay-up, το χάσε όμως. Γελάει κιόλας. Δεν τα ακούει τώρα από τον Πάκο. Λαδάκης. Παίρνει τα βήματα. Δεν θα το βάλει. Σωτηράκης. Θα πίσω από την πλάτη, Φλαπούρης εκεί με φόρα. Βρέθηκε και στο παρκέ. Ωραία spin move εδώ από τον Αντώνη Σωτηράκη, πάρα πολύ όμορφο καλάθι για το 41-62. Ιωαννίδης. Πάσα κάτω από τα πόδια, Μπουρμπόν θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Κρατάει. Θα πάρει το τρίποντο. Βρίσκει σίδερο. Τελευταία 57 δευτερόλεπτα. Ιωαννίδης. Αφήνει στο πλάι Σέμπογλου. Πάσα έξω. Παιδεύει κάπως τον Μπουλαδάκη. Βγαίνει δυναμικά ο Σταυρόπουλος. Κάνει το φάουλ. Πάρει την εκτέλεση. Δεν θα το βάλει. Τελευταίες στιγμές λοιπόν στο παιχνίδι. Νίκη για τους Δαλάη Κλάμα. Η τρίτη στην καλοκαιρινή της προσπάθεια. Θα πάνε στο 3-1 πλέον. Ενώ από την άλλη είναι το Pacers. Θα συνεχίσουν χωρίς νίκη στην Summer Evolution League. Και θα πέσουν στο 0-4. Αυτά λοιπόν εδώ από τον Άγιο Νικόλαο. Retro Pacers, Δαλάη Κλάμα, 41-62.